Ε, Διαρρήξεις, ε, κλοπές, ε, ληστείες, ε, επιθέσεις διαρρηχτών που καταλήγουν ακόμη και σε απώλειες ε, ε, ζώων το τελευταίο διάστημα. Είμαστε εδώ με τον κύριο Μάριο Τρίφωνο, είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας, για να δούμε ουσιαστικά πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας. Καλώς ορίσατε, καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ. Ο τρόπος δράσης πλέον όλων αυτών έχει αλλάξει, κύριε Τρίφωνος. Ε... Έχει αλλάξει, ναι, βελτιώνεται. Βελτιώνεται η τεχνολογία, βελτιώνεται και ο τρόπος, ε, δράσης εγκληματίων. Δηλαδή, πλέον, τρόπο δράση των εγκληματιών. Δηλαδή, πλέον αυτοί που χτυπάνε τράπεζε είναι οργανωμένε ομάδε. Αυτοί που θα χτυπήσουν σε σπίτι είναι μεμονωμένα περιστατικά. Πώ ακριβώ γίνεται, ε, Τι λέει η, η εμπειρία σα, Η εμπειρία λέει ότι υπάρχουν διάφορα είδη διαρριχτών και ε, ε, ατόμων με εγκληματικέ πράξει. Ε, ναι, είναι πιο οργανωμένοι αυτοί που θα έχουν πιο μεγάλους στόχους και πιο... έχει να, γίνει, έχει να κάνει με το θέμα εργαλεία στη διάθεση του κάθε διαρρήχτη. Γι' αυτό και υπάρχουν τα επίπεδα ασφαλείας. Ε, ε, οπότε αντιμετωπίζουμε, προστατεύουμε έναν χώρο ανάλογα με το τι αναμένουμε, ποιον επίπεδο ασφάλεια θέλουμε να έχουμε Ωραία, Πώ τα αφήσουμε στις... μακριά από τα σπίτια μα, ξέρω εγώ, του κλέφτε, του διαρρήχτε. Χτυπάνε σε οποιοδήποτε σπίτι. Ε, χτυπάνε σε οποιοδήποτε σπίτι, από ό,τι φαίνεται ή από τα γεγονότα. Χωρί ναι. να είναι σίγουροι αν υπάρχει κάτι ή ε... ψάχνουν, κάνουν έρευνα πριν χτυπήσουν. Συνήθω, συνήθω, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ποιοι μπαίνουν στο σπίτι μα. Ε, συνήθω, ναι, ξε... γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι πρόκειται να, να βρουν το στόχο του. Ε, Όταν ε... λέτε να βάζουμε δηλαδή, αυτού που ε, μπορεί να έρθει να σου κάνει μια δουλειά, μια εργασία να επιδιορθώσει κάτι, μπορεί το πίσω μέρο του μυαλού να στοχεύει και κάπου αλλού. Συνήθω συνήθως, είναι γνωστά τα άτομα που κάνουν διαρρεξί στο, νο... στο θύμα. Είναι, δηλαδή ξέρουν που να χτυπήσουν και βλέπουν κάτι που του γυαλίζει στο μάτι και χτυπάνε. Και από εκεί ξεκινά όλο το. Ωραία, χτυπάνε τι ώρε που λείπουν συνήθω οι πολίτε, χτυπάνε τι ώρε που κινούνται, ε, πότε χτυπάνε οι διαρρήχτε. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη εποχή, τη εποχή μα τέλο πάντων, είναι ότι χτυπούν την ώρα που είναι μέσα ο κόσμο. Ακόμα. Μάλιστα. Ε, χτυπούν επίση την ώρα που απουσιάζουν. Ε, έχουμε δει περιστατικά να χτυπούν την, ε, με ολιγόρινη απουσία από το σπίτι και να υπάρχει διάρρηξη. Άρα παρακολουθούν. Δηλαδή παρακολουθούν Μάλιστα. των προτέρων ότι αναμένεται να. Πότε φεύγει ο οποιοδήποτε. Πότε έρχεται, ποιοι τη ε, τι μέτρα έχουν λάβει από θέματα ασφάλεια, τα γνωρίζουν εκ των προτέρων. Μάλιστα. Άρα ξέρουν δηλαδή και ποια σπίτια έχουν συναγερμού, ποια σπίτια έχουν σκύλου, ποια σπίτια έχουν το ένα, ποια σπίτια έχουν το άλλο. Μα, δηλαδή ξέρουν ακριβώς. και εντοπίζουν. Ακριβώ. Πάμε μελετημένα, συνήθω. Στι πλήσει των περιπτώσεων. Οράκι. Οπότε αν αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε σαν πολίτε πλέον, πρέπει να διατηρήσουμε ξεκάθαρα το αίσθημα ασφάλεια στην οικογένεια μα, στα παιδιά μα, αλλά και γενικότερα στη χώρα. Είμαστε μια χώρα που παραδοσιακά είμαστε χώρα ασφάλεια. Ε, δεν είχε καμία σύγκριση η Κύπρο με την Ευρώπη, με την Αγγλία, με τι ΗΠΑ. Ε, πάντα μέναμε με τα σπιτιά ανοιχτά, με τι πόρτε ανοιχτέ σε ένα πολύ πιο χαλαρό περιβάλλον. Γι' αυτό εκεί στηρίζει και ο τουρισμό μα, μην ξεχνούμε. Ότι έρχονται στην Κύπρο για ασφάλεια. Οπότε πρέπει να το διαφυλάξουμε. Διότι φαίνεται με τις τελευταίες εξελίξεις ότι... τι τελευταίε εξελίξει ότι τίνη έχει πρόβλημα. Βλέπουμε το πρόβλημα. Ωραία, σύντομα σπάζουν παράθυρα για να μπουν στο σπίτι. Βρίσκουν ε, πόρτε που δεν έχουν κλειδωθεί καλά, που δεν έχουν ε, σωστή ε, ασφάλεια. Ε... Ο πιο εύκολο τρόπο για αυτού, δηλαδή, τι που πρέπει ε, ω πολίτε να δώσουμε έμφαση. Πρέπει να δώσουμε έμφαση η νυγίδα στο επίπεδο ασφαλεία που δηλαδή. έχουμε να κάνουμε. Καταρχήν ξεκινούμε από τα απλά. Τη περιμέτρων μα, τη περίφραξη μα, οι, οι κληρονομίε που θα χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι μα, η τα... τύπη των, των παραθύρων που έχουμε, τη πόρτα μα, ε, αλλά και το τι δείχνουμε προ τα έξω. Αν υπάρχει ζωή στο σπίτι. Ε, Φεύγω από το σπίτι, παραδείγματο χάρη αφήσουμε κάποια φωτά γραμμένα. Ε, μην το προκαλώ... αναμένο φω αποτρέπει κάποιου από το να επέμβουν. Ε, σίγουρα, σίγουρα. Ε, το να, να έχει αφιβολίε ο διαρρήκτη ότι υπάρχει κόσμο στο σπίτι ή δεν υπάρχει είναι έναν ε, σημαντικό. Φώτα εντό του σπιτιού ή εκτό. Και εντό και εκτό, θα έλεγα εγώ πάντα. Αυτό δεν είναι μία ένδειξη ότι ξέρω εγώ άφησαν τα φώτα γιατί λείπουν. Μα αφού αφήνουν και τα φώτα όταν είναι μέσα, Ναι, ναι. Αλλά αν αφήσει το φως στο εξωτερικό αυτό εννοώ, ναι. Ναι, ναι. Μετά είναι η προβολή αυτοματή. Τα αυτόματα φώτα, τα οποία όταν αρχεύουν κίνηση, είναι ανάβουν. Και αυτό βοηθά. Υπάρχουν τα φώτα τα οποία ανάβουν... Με την κίνηση. Όχι, όχι. Υπάρχουν φώτα τα οποία ανάβουν... Το λέμε στα αγγλικά, ε, περιστασιακά, ναι. ούτως ώστε να μπορούν να δείχνουμε ότι κάποιο υπάρχει στο σπίτι. Δεν είναι μόνιμα αναμένα, ανάβουν απλά μόνιμα. να βοσβήνουν. Ανάβουν, ναι. Ναι. κάποια ναι. κουζίνα, καθιστικό, πνοδομάτιο, οπότε δείχνει ότι κάποιο μπορεί να στο σπίτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμο πρέπει να λάβει μέτρα. Υπάρχουν, πριν μου πείτε τα μέτρα, ναι. υπάρχουν ναι. δηλαδή ειδικά μηχανήματα που μεταφέρουν μαζί του και ανοιχνεύουν πολύ πιο εύκολα τα χρυσαφικά αυτό που ακούμε ότι παίρνουν ανιχνευτέ μετάλλων και ψάχνουν δεξιά και αριστερά. Ε, ναι, ισχύει. Ναι, βέβαια, 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 βέβαια ισχύει. Ε, Όμω κάνουμε λάθη. Δηλαδή. Και, και, φαίνονται. Παραδείγματο χάρη. Ε, μαζεύουν, ακούω πολλέ διαρρήξει τελευταία. Ε, έχουν κλέψει από, από ηλικιωμένο άτομα 70.000 ευρώ από το χρηματοδοτήριο. Και βλέπουμε εκ των από τα στοιχεία έναν πολύ μικρό χρηματοδοτήριο, Πολύ χαμηλή ασφάλεια και μαζεμένα όλα εκεί. Το οποίο μπορεί με μεγάλη ευκολία οποιοδήποτε να το αφαιρέσει και να το πάρει μαζί του. Ακριβώ. Μάλιστα. Δηλαδή, Αντιθέτω, βοηθήσαμε. Το μαζέψαμε όλα σε ένα χώρο, ούτε το κρύο. Πήγε, 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 τα βρήκε, δηλαδή, τα, τα μάζεψε. Μάζεψα... Μάζε... Άρα δεν βάζουμε ποτέ τίποτα και μεγάλο χρηματικό ποσό αυτοί που έχουν το ναι. να το διαμοιράζουν δεξιά και αριστερά. Μετά είναι να μην προκαλούμε. Ε, δηλαδή. Διότι όταν μπαίνει κάποιο στο σπίτι, φιλοξενούμενο, ήρθε να κάνει εργασίε στο σπίτι, ήρθε να κάνει συντήρηση στο σπίτι κτλ. Έχουμε χτεθειμένα, είτε είναι οι οικιακέ βοηθοί, ε, χτεθειμένα πράγματα αξία ή χρήματα. Ε, τότε προκαλούμε Ο ρόλο των οικιακών βοηθών μερικέ φορέ μπορεί να είναι υπόπτω με την έννοια να δώσουν πληροφορίε. Ναι, ναι, και ξεκινώ από το θέμα του. Εντάξει, δεν συμβαίνει πάντα. Μιλάμε για ελάχιστε περιπτώσει ναι, αλλά... για να είμαστε δίκαιοι απέναντι ναι. σε αυτέ τι γυναίκε. Ναι. Ε, επειδή είναι ε, ε, ένα από τα θέματα που θα μιληθεί. Στον κύκλο των Οικιακών. Ότι πήρε χρήματα, να... τα έβαλε στο χρηματοκιβώτιο, είναι εκεί το χρηματοκιβώτιο. Μπορεί να μην Μας... είναι η ίδια οικιακή βοηθό, αλλά μια φίλη στην Οικιακή. Και, οικιακή. και μέσα από τη συζήτηση κουτσομπολιών, σε αυτού που βά. το λε, δεν να ξέρει ναι. που καταλήγει, μάλιστα. ναι. Χωρί ε, να το λε με πρόθεση, πάντα ναι. Άρνη, ναι. Ε, Λέγω άλλα λάθη. Ότι διαφημίζονται οι με... πλήστοι, το πότε θα αποουσιάζονται από το σπίτι. Μέσω του μέσω διαδικτύου. δικτύου. Ναι, μέσω ναι. κοινωνική δικτύωση. Ε, οπότε προκαλούμε, λέω ότι πρέπει να σταματήσουμε να προκαλούμε. Ε, οπότε αφήνουμε ένα νυχτά, δεν αφήνουμε ένα νυχτά. Δεν, ε, δεν ε, 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 τη μαλφή και η ίδια αξία κτλ. δεν διαφημίζουμε ότι απουσιάζουμε. Πολύ Μάλιστα. σημαντικό. Ωραία, τώρα το ένα σύστημα συναγερμού ή ξέρω εγώ μια κάμερα που θα τοποθετήσουμε έξω από το σπίτι ή τα φώτα όλα αυτά είναι αποτρεπτικοί παραγόντε. Είναι αποτρεπτικοί παραγόντε. Απλά το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι το εξή. Πρέπει να γίνεται μια α, καλή μελέτη από ειδικού. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε πριν κίνηση. Κάνουμε Πρέπει να αξιολογηθούν οι κινδύνοι και οι κι απειλέ. Συνήθω όμω οι εγκληματίε είναι ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία και τη αστυνομία και των ειδικών. Ισχύει αυτό. Δηλαδή να βρίσκουν τρόπου και να απενεργοποιούν. Όχι, θα έλεγα ότι η τεχνολογία είναι ένα συστήματα. βήμα α, η α, τεχνολογία είναι, όρι, ναι. είναι, πάντα μπροστά. Ε, το θέμα είναι πόσο χρησιμοποιούν η τεχνολογία. Αν τη χρησιμοποιούν ή όχι. Αν τη χρησιμοποιούν πάντα η τεχνολογία είναι μπροστά. Άρα, πρέπει να βρούμε τρόπο να παρακολουθούμε το σπίτι μα 24 ώρε ή 24 ώρε ναι. μέσω έξυπνων κινητών, τηλεφώνων και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν τρόποι. Τα σύγχρονα συστήματα έχουν τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να καταλάβουν τι ύποπτε κινήσει, μπορούν να δουν μέσα στο σκοτάδι, μπορούν να. Προ, να ε, η, η λογική είναι να προλάβουμε το οτιδήποτε συμβαίνει. Οπότε, μπορούν να αναγνωρίσουν αν είναι ζώο, αν είναι άνθρωπο που προσεγγίζει το χώρο μα. Ακόμα και αν έχει ύποπτε κινήσει. Αυτό που Κατά απενεργοποιούν, ναι. βάζουν διάφορα, τώρα, να μην τα λέω γιατί δεν ξέρω ποια είναι γνωστά. Mm. Για να μην ακούγονται οι σιρήνε και όλα τα υπόλοιπα ισχύουν, δηλαδή βρίσκουν τρόπο να χτυπήσουν, να ε, mm. θέσουν εκτό λειτουργία το σύστημα πριν εισέλθουν σε ένα σπίτι. Όχι. Ένα σωστό γι' αυτό μιλώ για επαγγελματική εγκατάσταση. Ναι. Όταν γίνει μια σωστή μελέτη, ένα σωστό σχεδιασμό, μια επαγγελματική εγκατάσταση, μια καλή εκπαίδευση χρήση στου ε, στους ενίκους του χώρου. Ε, μια καλή συντήρηση των συστημάτων. Ε, όταν τα συστήματα είναι ενωμένα με κέντρα παρακολούθηση, όταν είναι ενωμένα με την αστυνομία, τότε μηδενίζουμε την πιθανότητα ε, ακόμα και αποσύνθεση ενό ε, συστήματο. Ε, πλέον η τεχνολογία μα το επιτρέπει, οπότε ε, είναι απλά να εφαρμοστεί. Πώ θα το πετύχουμε τούτο, μόνο με εταιρείε αδιούχε, εταιρείε επαγγελματίε στον τομέα, ε, να μην εμπιστευόμαστε παράνομου, να μην εμπιστευόμαστε. Τώρα δεν μου λένε καλούμε, ξέρω εγώ, κάποιον για μία δουλειά. Πώ θα ξέρουμε, δηλαδή αυτό που θα μπει στο σπίτι ο εργάτη, οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, ε, είναι για το κακό μα. Πώ μπορούμε αυτό, το, το, ξέρω να, αυτό το να το ελέγξουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο λαμβάνουμε τα μέτρα μα. Αν έχουμε κάμερε στο σπίτι, είναι αποτρεπτικό παράγοντα. Αν έχουμε συναγερμό, είναι αποτρεπτικό παράγοντα. Αν έχουμε χρηματοκιβώτιο, τα, τα χρηματοκιβώτια παραδείγματο χάρη, υπάρχουν ε, επίπεδα ασφάλεια στο χρηματοκιβώτιο. Ανάλογα με το τι θα φυλάξω μέσα, έχω και το ανάλογο επίπεδο ασφάλεια. Δηλαδή, αν τώρα για 70.000 που μου είπατε για την τελευταία διάρρηξη δεν μπορεί να είναι σε ένα χρηματοκιβώτιο το αυτό το ατομικό. Πούμε, ναι, 50 ναι, ευρώ. Ναι, ναι, ναι. ναι, σε καμία απολύτω ναι. περίπτωση. Οπότε, τότε, αυτό που λέμε στον κόσμο, καταρχήν να είναι κρυμμένα τα χρηματοκιβώτια, να, είναι, να μην είναι σε. και να μην τα κρύβουν φάξε. όλοι στα airmark, γιατί όλοι <laughs> ξέρουν <laughs> ότι <laughs> <laughs> τα κρύβουν. Ακριβώς. Ναι, Οπότε, ναι. ένα ειδικό μπορεί να δώσει κατευθυντήρες γραμμές στο πού μπορεί να εγκατασταθεί ένα χρηματοκιβώτιο, να έχει τη θωράκιση που μπορει να είναι ενα χρηματοκιβωτιο να ανάλογα με το περιεχόμενο που θα έχει. Και υπάρχουν αυτά, είναι, υπάρχουν ευρωπαϊκά προδιαγραφέ. Τι οποίε μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και είναι επίπεδα ασφάλεια: 1, 2, 3, 4, 5 και ανάλογα με το τι θα φυλάξουμε. Και ούτε τα κλειδιά ξέρω που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο να, είναι, να μην είναι σε περίοπτη θέση. Ακριβώ και να υπάρχουν και, και δικλείδε ασφαλεία. Παραδείγματο χάρη, δύο κωδικοί σε ένα χρηματοκιβώτιο. Ή κλειδί και κωδικό, όχι μόνο κλειδί. Ναι, ή δύο κωδικοί και να επικαλείται ότι δεν ξέρει τον κωδικό πρέπει να υπάρχει να μην και το άλλο ξέρει, άτομο. Ο. Να μην τον ξέρει για <laughs> να, μην να μαστε, μάλιστα, ναι, ναι. Για να μην υπάρχει θέμα. Για να είμαστε δηλαδή διπλά καλυμμένοι. Ναι, ναι. Τώρα αυτό με τα αυτοκίνητα κλειδιά που τα μπαίνουν στο σπίτι, παίρνουν τα κλειδιά και εξαφανίζονται, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, να μην αφήνουμε εκτεθειμένα τα κλειδιά προφανώ. Ναι. Είναι πιο σημαντικό. Να τα έχουμε πάντα μαζί μα. Και ένα καλό κυπιέ πάνω στο αυτοκίνητο για να ξέρουμε πού θα κινηθεί το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Τώρα δούμε, ρωτάνε, κάποιο πάει στο εξωτερικό, είναι καλύτερο το αυτοκίνητο του να μπαίνει στον καρά ή είναι ανεπαρκαρισμένο έξω από το σπίτι. Στον καρά, θα έλεγα. Στον καράζ, είναι πιο. Γιατί όχι. Εντάξει, okay. γιατί είναι στον καρά, είναι μόνιμη, το αφήνει εκεί και φεύγει. Αν είναι έξω, το αφήνει για λίγο, μπαίνει, βγαίνει ε, κτλ. Εντάξει, εξαρτάται από. Είναι οι συνθήκε σε κάθε σπίτι ξεχωριστά ανοιχτά που θα, θα αξιολογηθούν και θα πάρει τα ανάλογα μέτρα. Μάλιστα. Τώρα ένα σκύλο είναι αποτρεπτικό μέτρο. Ε, σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ να στηριχτώ μόνο στο σκύλο. Σίγουρα όμως βοηθά πάρα πολύ. Δεν μπορούν να εξοντώσουν με διάφορους τρόπους ε, τον σκύλο. Ε, η λογική στην ασφάλεια είναι προσπαθούμε να, να πάρουμε ε, και να θέσουμε μέτρα όσα πιο πολλά μπορούμε. Βήμα-βήμα. Της εντάξει, είναι, είναι, είναι και το οικονομικό, δημήμαστε. κάποια μέτρα μπορεί να στοιχίζουν. Ναι. Και οι πολίτε okay. να μην Ά, έχουν. Όλοι... Να, δεν έχουμε χρήματα ναι. να. Οι πολίτε, ναι, να μην έχουν. Ναι, απλά εντάξει, να τότε, ναι, είναι... ναι, τότε όμω θα μπει ένα στο σπίτι, αυτό από μόνο του είναι τρομακτικό. Με την έννοια ότι κάποιο μπήκε, έψαξε, τα έκανε όλα άνω-κάτω και, και βρήκε ζούμε... ή δεν βρήκε. Ναι. Επειδή ζούμε αυτά, όλα αυτά δυστυχώ μετά που συμβαίνει κάτι και τα ταπακόλουθα, διότι δεν είναι μόνο το. Το, ε, η περιουσία που θα χαθεί είναι το αίσθημα πολύ σημαντικό. Ακριβώ. Ότι μπήκε μάλιστα. και μπήκε έψαχνε. την οικογένεια. Και, ναι, ναι. Τότε... ή να ξυπνήσει και να το δεις μπροστά σου. Ναι. Μάλιστα. Ε, τότε, τώρα δηλαδή ο, οι διαρρήχτε και με τον τρόπο που δρούνε. γιατί γίνεται το έγκλημα όλο και πιο αδίσταχτο, το κακά τα ψέματα. Ε, σε ποιε φάσει εξαγριώνονται. όταν δεν βρουν αυτό που στόχευαν. Ναι. Οπότε ναι. καλό είναι πάντοτε να έχουμε και έναν Plan B. Αφήνουμε κάτι πάντα για να πάρουν, Έχεις είναι μια μικρό. καλή μέθοδο. ναι. Α, το αφήνουμε κάτι είναι, να πάρουν, δηλαδή, αν κάτι βρουν να πάρουν. Κάτι, δηλαδή με το που θα μπουν και βρουν κάτι, το παίρνουν και φεύγουν. Ειδικά και αφήνουν... όταν είμαστε στο σπίτι. Μάλιστα. Και και Οι αφήνουν... ή... ναι. ε, ηλεκτρικέ συσκευέ τι αγγίζουν, ή πρέπει να είναι σίγουροι ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει αρκετό χώρο. Χρόνο. Ναι. αν υπάρχει χρόνο, ναι. να παίρνουν ναι. τα παίρνουν όλα. Τα παίρνουν όλα. Αν υπάρχει χρόνο, υπάρχει. Ακόμη και με φορτηγά, φέρνουν φορτηγά, τα φορτώνουν έχουμε και. Έχουμε περιστατικά τέτοια. Αρκετά. Σε χώρου, σε πολυσύχναστε περιοχέ ή σε περιοχέ όπου ξέρω εγώ υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ε, σπίτια. Σε, σε... σε χώρου που υπάρχει διέξοδο συνήθω. Αυτό έχουμε παρατηρήσει. Δηλαδή να είναι εύκολο να ξεφύγουν. Να είναι εύκολο να φύγουν. Παραδείγματο χάρη κοντά σε ένα highway που μπορούν εύκολα να φάρουν πάρουν εύκολα, το ναι. αυτοκίνητο και να ναι, ναι, ναι. δεν ε, θα πάνε ουσία σε αδιέξοδο ή σε χώρο που δεν υπάρχει. Θα πάνε κάπου ή εκτός και αν έχουν αυτοκίνητο ή κάτι άλλο ε, και τους περιμένει ή συνεργούς. Ναι. Πάνε ένας-ένας, δύο-δύο, πώς πάνε. Συ, ποτέ δεν είναι ένας συνήθω. Είναι πάντοτε πέραν το ενός, δύο, δύο και πάνω. Άραστε. Άρα ουσιαστικά κλείνοντα, ε, οι πολίτε πρέπει να έχουν τα μάτια του 14. Ε, Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι οι πολίτε ναι. πρέπει να λάβουν από μόνοι του μέτρα. Ναι. Πρέπει να επενδύσουν πολύ περισσότερα στην ασφάλεια. Πρέπει να το βάλουν σε πιο ψηλή προτεραιότητα από ό,τι έχουν. Ε, Συνήθω ξέρουμε ότι ο κόσμο επενδύει πολλά σε οτιδήποτε άλλο σε θέματα διασκέδαση, ε, ε, καλή ζωή και καλά κάνουν βέβαια. Αλλά η προτεραιότητα τη ασφάλεια πρέπει να ανέβει πολύ περισσότερο. Να μην περιμένουμε να συμβεί κάτι και μετά να έχουμε ε, ε, τα, ε, τα δύσκολα. Τα οποιαδήποτε επακόλουθα, ε, τη μιας κοντά, κατάστασης ε, δύσκολης, ναι. αυτό που συνοψίζομαι είναι και συστήματα συναγερμού και κάμερες και θηροτηλεόραση είναι ακόμα για να ξέρουμε ποιες έρχονται στο σπίτι μας και χρηματοκιβωτίων και από, από επαγγελματία από επαγγελματίαν όλα αυτά να γίνει μια ολοκληρωμένη λύση, ολοκληρωμένη μελέτη, έτσι που να έχει έναν σωστό αποτέλεσμα και αποτρεπτικό αποτέλεσμα, πάνω απ' όλα. Δεν σηκώνει ασφάλεια εκτός, δεν σηκώνει ασφάλεια συμβιβασμού. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τρίφωνος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλό, καλό υπόλοιπο.